Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς... Σήκω λίγο. Σήκω. Σήκω, σήκω, σήκω. Σήκω. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς ο Γιώργος μπορεί να μου λύσει το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά σου το μάσιμο ποιο είναι. Το πρόβλημά μου είναι το εξής. Κάθε φορά που με παίρνω τηλέφωνο, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το megabyte μου. Και μου λέει με ένα άλλο στο τηλέφωνο, σου στέλνω κάτι δέστο. Πώς θα το δω, αφού μου έχεις πάρει τηλέφωνο και δεν λειτουργούν τα megabyte μου. Τόσα βίντεο κάνεις τόσο καιρό, αυτό το πρόβλημα τόσες φορές το έχουμε δεν το έχει λύσει. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της αδερφής μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλο το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimizet.gr και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το πώς μπορείς εύκολα στο iPhone και γενικότερα στις κινητές συσκευές να έχεις ίντερνετ στο κινητό σου ενώ χρησιμοποιείς το κινητό σου την ώρα που είσαι κλείσει. Δηλαδή, παίρνεις τηλέφωνο και σου στέλνουν κάτι. Και δεν μπορείς να το δεις γιατί δεν δουλεύουν ταυτόχρονα τα megabytes σου. Πολλοί με έχετε γράψει κατά καιρούς και πρόσφατα κιόλας είχα και σχόλια στο YouTube ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει και το έχετε πολύ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διαχωρίσουμε την κατάσταση την οποία συμβαίνει και να σας εξηγήσω λίγο γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει λόγω του δικτύου και της προσθήκης του 5G πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα οποία ήδη υπήρχαν από πριν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το 4G την ώρα που εσύ χρησιμοποιείς τα κινητά δίκτυα και την ομιλία ταυτόχρονα. Οπότε τι έκαναν οι εκάστοτε πάροχοι? Σου ρίχναν την ποιότητα της ταχύτητας στο 3G από το 4G για να μπορείς να χρησιμοποιείς τα δεδομένα. Τώρα που πλέον οι συχνότητες έχουν ανέβει στο 5G, πρέπει να πέσει η συχνότητά σου στο 4G για να μπορείς ουσιαστικά να έχεις ομιλία ταυτόχρονα στο ήδη υπάρχον δίκτυο. Πλέον όλοι οι πάροχοι το έχουν αυτό κανονικά, και η Cosmote και η Vodafone αλλά και η Wind Nova πλέον, οπότε δεν υπάρχει κανένα απόλυτος πρόβλημα γενικότερα σε όποιο πάροχο και να είστε. Πρέπει όμως να δούμε τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο, για να καταλαβαίνετε και πώς δουλεύει και μετά το πώς θα το ενεργοποιήσουμε. Πρώτα απ' όλα, βασική προϋπόθεση υπάρχει το Wi-Fi calling. Το Wi-Fi calling είναι όταν μπορείς να καλείς μέσω του κινητού σου, ενώ είσαι στο σπίτι σου και να χρεώνεται το ίντερνετ του σπιτιού σου. Δηλαδή, να μην κάνει κανονική κλίση όταν εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και χρησιμοποιεί τους πόρους του Wi-Fi ή του δικτύου του σπιτιού σου για να μπορέσεις ουσιαστικά να κάνεις την κλίση κανονικά και να μην καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σήμα στο σπίτι. Οπότε, αν δεν το έχετε, θα σας δείξω το πώς ενεργοποιείτε. Και γιατί σας το λέω αυτό, θα μου πεις, ναι, δεν το χρειάζομαι αυτό. Κι όμως το χρειάζεσαι. Μέσω αυτού δουλεύει και το Volte. Τι είναι το Volte? Το Volte είναι Voice over LTE. Το LTE σημαίνει το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας που έχουμε όλοι. Λίγο πολύ και γενικότερα αν είχατε παλιότερα Samsung ή κάποια συσκευή Android, θα σας το έγραφε και πάνω από το σήμα LTE. Ακόμη το γράφει. Όταν δεν έχει σήμα. Ή όταν χρησιμοποιείς το κινητό δίκτυο την ώρα που έχεις κλείσει ενεργή. Πάλι σας γράφει το LTE. Και το λόγο ότι χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου σε διαφορετική συχνότητα για να μπορείς εσύ να έχεις και κλίση και δεδομένα κινητού. Δεν σας κουράζω άλλο, πάμε να δούμε το πώς το ενεργοποιείς πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Πρώτο και βασικό πράγμα που χρειάζεται να κάνετε προφανώς είναι να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία. Η υπηρεσία ενεργοποιείται αν δεν την έχετε ήδη ενεργοποιημένη ή για να δείτε αν ο πάροχός σας μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία είναι να στείλετε Wi-Fi call στο 1333. Είναι ένα μήνυμα χωρίς χρέωση, στην οποία υπηρεσία θα πάρετε μία απάντηση με ένα μήνυμα, το οποίο θα σας γράφει αν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ή αν στο πρόγραμμα που έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Νομίζω ότι στα περισσότερα γίνεται και οι περισσότεροι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Στέλνεις λοιπόν το μήνυμα στην υπηρεσία και σου έρχεται αυτή εδώ πέρα η απάντηση, ότι η υπηρεσία Wi-Fi calling ενεργοποιήθηκε για να τη χρησιμοποιήσετε και ούτω καθεξής. Τώρα, έχουμε ένα κινητό 11 Pro, iPhone 11 Pro και έχουμε και ένα 13 Pro Max. Θα δείξω και στο 11 Pro τη διαδικασία, αλλά και στο 11 Pro Max τη διαδικασία, καθώς είναι διαφορετική. Αλλιώς φαίνεται το δίκτυο στο κινητό της αδερφής μου και αλλιώς φαίνεται το δίκτυο στο κινητό το δικό μου. Γιατί η χαρά έχει 4G, ενώ εγώ έχω 5G. Οπότε στα δίκτυα 5G η διαδικασία γίνεται διαφορετικά, ενώ εδώ γίνεται διαφορετικά. Εδώ βγαίνει το LTE, ενώ εδώ δεν βγαίνει. Έχουμε το 11 Pro και το 13 Pro Max.
Ανοίγουμε πρώτα το 11 Pro για να σας δείξω τη διαδικασία ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις. Κατεβαίνουμε εδώ πέρα που λέει Mobile Data, η αδερφή μου το έχει στα αγγλικά, στο τέταρτο εικονίδιο από, από πάνω προς τα κάτω. Και κάπου η αδερφή μου έχει κινητό δίκαρτο. Εσάς θα είναι ακριβώς όπως το δείξω, άσχετα που έχει μέσα δύο SIM. Το έχουμε κάνει το βίντεο για τις δύο SIM. Μπορείς να το δεις το πώς μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βάλεις δεύτερη SIM στο iPhone σου. Ισχύει από iPhone XS και πάνω. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στην αρχική οθόνη του Mobile Data ή αλλιώς του κινητού δικτύου. Πατάμε το τηλέφωνο που έχει το κινητό δίκτυο και βλέπετε ότι λέει Voice Data και λέει 4G. Αν εγώ πατήσω εκεί που λέει Voice Data 4G, λέει 4G, 3G και Volte. Voice over LTE. Using Voice over LTE πρέπει να το ενεργοποιήσεις. Από τη στιγμή που το ενεργοποιήσεις αυτό το πράγμα, πηγαίνεις στα μήνυματά σου, μπλα 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 μπλα, και στέλνεις μήνυμα 13 στο 1333, ναι, είναι λάθος, δεν στέλνεις Wi-Fi calling, στέλνεις Wi-Fi call, όπως και να το γράψεις, και σου έρχεται μία απάντηση από το δίκτυο και είναι η εξής: η υπηρεσία COSMOTE Wi-Fi calling ενεργοποιήθηκε, για να την χρησιμοποιήσετε απαιτείται η τελευταία έκδοση λογισμικού, επανεκκινήστε το κινητό σας για να συνεχίσετε. Εάν έχετε iPhone, ενεργοποιήστε τις κλήσεις μέσω Wi-Fi. Το βλέπετε? Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία, αλλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε και τις κλήσεις μέσω Wi-Fi. Οπότε τι κάνουμε, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις πάλι και πηγαίνουμε πάλι στο δίκτυο, είτε το κανονικό δίκτυο που η αδερφή μου έχει αυτή τη στιγμή ή στο δίκτυο που έχουμε, το κανονικό μας δίκτυο, όχι στο δίκτυο που έχουμε τα data, αν έχετε δίκαρτο τηλέφωνο. Και εκεί που λέει Wi-Fi calling, το ενεργοποιείτε. Οπότε εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα πλέον έχεις ενεργοποιήσει την υπηρεσία του Wi-Fi calling στο κινητό σου. Ξαναλέω, για να δουλέψει το Volte πρέπει να έχεις ενεργοποιημένο το Wi-Fi calling. Οπότε θα γίνει τώρα το εξής πράγμα. Ενώ πριν δεν δούλευε, τώρα εγώ θα την καλέσω. Θα χτυπήσει το κινητό της, θα το σηκώσω και βλέπετε ότι τέρμα πάνω έχει Wi-Fi. Λογικό, γιατί είμαστε στο σπίτι. Θα το κλείσω το Wi-Fi που έχουμε στο σπίτι και βλέπετε ότι τώρα πλέον λέει πάνω 4G. Οπότε εγώ τώρα αν ανοίξω μια καρτέλα στον Safari, κανονικά η αδερφή μου θα έχει ίντερνετ και θα μπορέσει να μπει και να κάνει scroll τις σελίδες όλες. Ανοίγω και μία ακόμα σελίδα, dimigeo.gr, και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε κλίση, έτσι μιλάμε και κανονικά μπορεί να είναι και στο ίντερνετ ταυτόχρονα. Πάμε να δούμε το πώς γίνεται αντίστοιχα για τηλέφωνο που είναι 5G, δηλαδή για iPhone 12 και πάνω. Κλείνω την κλίση. Για να γίνει στο δικό μου τηλέφωνο που είναι 5G, πρέπει ουσιαστικά πάλι να πάμε στις ρυθμίσεις, να πάμε πάλι στα δεδομένα. Στα δεδομένα να κατεβούμε πάλι στο προσωπικό μας τηλέφωνο και εκεί πέρα που γράφει ομιλία και δεδομένα, εμένα λέει πλέον 5G και ούτω καθεξής. Αν ενεργοποιήσω το 4G, πάλι δεν αλλάζει κάτι. Εμένα πλέον χρησιμοποιεί το δίκτυο του 5G για να έχει δεδομένα και όταν θα πάρω εγώ τηλέφωνο πρέπει να πηγαίνει στο 4G. Αυτό πρέπει να γίνει το αυτοματοποιημένα. Εσύ βάζεις 5G ενεργό, οπότε να είναι στο 100% το 5G, όπως επίσης αν έχεις δίκαρτο τηλέφωνο το κάνεις και στην άλλη την κάρτα που έχεις κανονικά. Πρέπει δηλαδή το δίκτυο να είναι τέρμα 5G ενεργό. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να πας να ενεργοποιήσεις το Wi-Fi calling από εδώ, όπως ακριβώς το κάναμε και στις αδερφές μου. Και εκεί πέρα που λέει κινητό δίκτυο και δεδομένα, εμένα πλέον δεν γράφει το Volte. Αλλά για να γίνει εσένα αυτό το πράγμα τώρα, πρέπει να πας και στα κινητά δίκτυα που λέει, τέρμα πάνω που λέει δεδομένα, θα πατήσεις και θα ενεργοποιήσεις αυτό που λέει να επιτρέπεται αλλαγή δεδομένων κινητού δικτύου. Εγώ γιατί το έχω δίκαρτο αυτή τη στιγμή. Αν εσείς ενεργοποιήσετε τις δύο διαδικασίες, πλέον θα γίνεται κομπλέ και σε εσάς. Τώρα, εμένα κάνει αλλαγή του δικτύου, όταν δηλαδή θα με πάρουν τηλέφωνο, θα χρησιμοποιεί το κανονικό το δίκτυο για να έχει δεδομένα. Και όταν σε περίπτωση χρησιμοποιώ την κλίση κανονικά και έχω πάρει το κανονικό μου προσωπικό τηλέφωνο, δεν θα χρησιμοποιεί την κάρτα των δεδομένων αυτή. Γιατί όταν είναι δίκαρτο, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετική κάρτα την ώρα που καλεί η μία SIM. Γιατί ουσιαστικά και η eSIM είναι κανονική, σαν μια κανονική SIM δουλεύει. Οπότε θα κάνει εναλλαγή των δεδομένων όταν παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Και τώρα δείτε τι θα γίνει. Θα βγω κι εγώ από το Wi-Fi το δικό μου και θα καλέσω από το κινητό της εμένα. Με παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνω και εγώ τώρα ανοίγω κανονικά το ίντερνετ. Ανοίγω dimigeo.gr και βλέπετε ότι και εγώ ταυτόχρονα την ώρα που μιλάω έχω κανονικά πλέον
δεδομένα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα ένα βίντεο. Το subscribe πώς θα το κάνεις. Επίσης, δεν ξεχνάς dimio.gr και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε και το Bright από εδώ, το σύστημα Bright για τους... Όχι, το σύστημα Bright είναι για τους τυφλούς. Πώς είναι, την νοηματική γλώσσα, μπράβο. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.